Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Και αυτό στον χώρο της υγείας, μια πολλές άσχημες εικόνες, ένα αποκλειστικό δικό σου που το είδαμε χθες στο κόρφο TV News. Ένας ασθενής να περιτριγυρίζει. Ένας συμπολίτης μας, περνούσε από το νοσοκομείο. Είτε στον περίγυρο, την ώρα με το αυτοκίνητό της, φαντάσου. Και την ώρα που έριχνε καταιγίδα. Ναι. Καταιγίδα έριχνε και την ώρα. Και είδε έναν με τις μπιτζάμες του, ξυπόλυτος, μέσα στη βροχή, και να κατέβηκε κάτω. Δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο ήταν. Πήγε λοιπόν σε κάποιον στη security να τους πει, και από τη security τους ειδοποίησαν ότι δεν είναι δουλειά δική τους. Θα τον βοηθήσουν να πάει να μπει μέσα, έτσι, ο άνθρωπος. Ρε παιδιά, κάποιος πρέπει να τον πάρει τον άνθρωπο. Και βέβαια. Τελικά βρέθηκε ένας νοσηλευτής που πήγε, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, με το καρότσι να τον πάρει. Το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν περίεργα πράγματα στις κλινικές. Στις κλινικές μάλλον του νοσοκομείου. Υπάρχουν νοσηλευόμενοι οι οποίοι τους έχουν εγκαταλείψει εκεί. Παλαιότερα αυτό συνέβαινε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ναι. Είχαμε μια κοινωνική απόρριψη και νοσηλευόταν επειδή έχουν περάσει από ως διοικητής. Συνέβαινε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και είχαμε πολλούς ασθενείς εντός εισαγωγικών, φιλοξενούμενοι ήταν, οι οποίοι τους είχαμε μόνο και μόνο γιατί δεν είχαν πού να πάνε. Έτσι λοιπόν, στις 27 Εβδόμου, νοσηλευόταν στο θάλαμο του ορθοπαιδικού, της ορθοπαιδικής κλινικής, 319, μια κυρία, από τη Μέση Κέρκυρας, δεν θα πω, η οποία δυστυχώς, αντιμετώπιζε πολλά θέματα. Δηλαδή δεν είχε να φάει. Δεν είχε να την καθαρίσουν. Με το ζόρι ήταν ένας συγχωριανός μου, ο οποίος παρακαλούσε τους νοσηλευτές. Δεν έχουν και νοσηλευτές τώρα, έτσι. Όποιος δεν έχει ιδιωτική νοσοκόμα, τελείωσε. Τελείωσε. Εγκαταλείφθηκε στο νοσοκομείο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ας τα κοιτάξει η διοικήτρια. Δεν είναι τώρα. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ούτε λεφτά να πάρουν